λήψη οδύνει και αναπάντητα γιατί, σκόρπισε το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που έγινε στις 3.30 τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Καλυβών Βάμου στον Αποκόρονα. Ο 22χρονος Σύφης Γιαναράκης από τον Εμπρόσνερο έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά βρήκε φρικτό θάνατο. Η εικόνα στον τόπο της τραγωδίας σοκάρει. Το γιο ταχύ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος 22χρονος προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο, εν συνεχεία σε τυχείο και βρέθηκε στη μέση ενός οικοπαίδου με τα κομμάτια του αυτοκινήτου να σκορπούν σε ακτίνα δεκάδων μέτρων. Προσοχή, θέλει προσοχή ρε παιδιά. Αυτό είναι κακό. Τι όλα άλλο. Κρίμα, δεν έχω λόγια να περιγράψω όταν βλέπεις αυτό το πράγμα να γίνεται, όταν βλέπεις αυτό το παιδί που εγώ τον ήξερα. Δεν έχω λόγια να περιγράψω. Ο άτυχος νέος απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βρυσών με 5 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο. Είναι πολύ λυπηρό. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, αλλά όλοι φταίμε. Ο Σύφης Γιαναράκης εργαζόταν σε ψητοπολείο στις Βρύσες και μετά το τέλος της βάρδιας του διασκέδαζε με την παρέα του σε κριτικό γλέντι στο Δημοτικό Σχολείο Βάμου. Ο ίδιος εξάλλου έκανε τα τελευταία χρόνια τα πρώτα του βήματα ως κριτικός καλλιτέχνης, τραγουδώντας και παίζοντας μαντολίνο. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στην τοπική κοινωνία του Αποκόρονα, όσο και στο τοπικό ποδόσφαιρο, όπου αγωνιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια στον Τιτάν, στο πρωτάθλημα της Β' Εψχανίων. Τον ήξερα γιατί δούλευε σε ένα μαγαζί στις Βρύσες. Ήταν πολύ καλό παιδί. Λυπάμαι. Ανίποτος ο πόνος για την οικογένεια του Σύφη που έσβησε στα 22 του χρόνια. Θρηνούν το χαμό του φίλοι και γνωστοί και μαζί η κοινωνία της Κρήτης που από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα μετρά δεκάδες θύματα τροχαίων δυστυχημάτων, τα περισσότερα από τα οποία είναι νέοι κάτω των 25 ετών.